Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε εδώ στον Radio Alpha 96,5. 5η 21 Ιανουαρίου, είμαστε στον αέρα της πόλης, 3 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Δημήτρης Γαλανίδης, παρέα με τον Παύλο Ναφόπουλο, θα είμαστε στη συντροφιά σας μέχρι και τις 3. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμάς. Ο πατέρας Χρήστος, ο γνωστός Παπαπάκου, ο αγαπημένος παπάς της νεολαίας, είναι εδώ στα αριστερά μου και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλο αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα τώρα μεσημέρι σε όλους. Με την αγάπη μας και με την τρέλα μας. Λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα είστε καλεσμένος εδώ μαζί μας, πατέρα Χρήστο. Χαιρόμαστε γιατί και η ομάδα σας χθες κέρδισε με 5-0 τη Λάρισα. Επομένως, είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεται μετά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του ΠΑΟΚ στο κύπελο, που έριξε 5 μπαλάκια, έτσι δεν είναι? Συνοδεύτηκε η πρόκληση. Με 3 από τον Τζόλι το πιτσιρικά. Πολύ καλό παίκτη αυτό, Είναι μπαλαδόφατσα. Ναι, μικρούλη, αλλά πολύ αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αν προσέξει, αν δουλέψει, θα πάει πολύ ψηλά, να κρατήσει το μυαλό του και να μην χαθεί. Λοιπόν, έχουμε να ζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έχει ετοιμάσει και ο Παύλος αρκετά θέματα για να σας ρωτήσουμε. Πράγματα που αναρωτιούνται οι νέοι άνθρωποι και θα θέλαμε την άποψή σας και τη συμβουλή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε επίσημα την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε κάθε φορά στην εκπομπή με ένα τραγούδι που λέει ένα ζευγαρά αμαρτίες. Έχει να κάνει με αμαρτίες. Να το ρίξω ή όχι, ό,τι με πείτε. Βεβαίως. Ωραία, Ηλία, ρίχτω. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα πριν καν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Από εχθές που ανακοινώσαμε στα social media ότι ο πατέρας Χρήστος θα είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο, να στείλουμε την αγάπη μας Κωνσταντίνα, η οποία λέει: καλημέρα Δημήτρη μου, σήμερα έχεις καλεσμένο στην εκπομπή έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Χρήστο. Είναι ο πνευματικός μου. Κωνσταντίνα μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας και θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο πατέρας Χρήστος. Ναι, εντάξει, εγώ την καρδιά μου και την ψυχή μου και την τρέλα μου βγάζω. Τώρα, αν αυτό είναι εξαιρετικό, χαίρομαι δύο φορές. Αλλά κάθε φορά που μιλάω με τον κόσμο, είτε μέσα από τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο, είτε μέσα από face to face κουβέντα, καθένας κοντά, προσπαθώ να βγάλω την καρδιά μου. Τι θα έλεγα στα παιδιά μου, τα δικά μου παιδιά, τα οποία δεν τα θέλω να είναι ούτε μουντρούχιδες, ούτε να σκύβουν το κεφάλι. Τα θέλω τρελά, σε αυτήν την τρελή εποχή που ζούμε, αλλά ναι, με όνειρα, με ελπίδες, με χαρά, με αισιοδοξία, να πορεύονται, να χαίρονται, να απολαμβάνουν, να κάνουν λάθη και να ξέρουν να τα διορθώνουν, να κάνουν λάθη και να ξέρουν να τα αγαπάνε, αλλά μέσα από τα λάθη να μαθαίνει ο καθένας. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική, πατέρα Χρήστο. Θα είναι λίγο εκπομπή εξομολόγηση, αν και το κάνει ο Θέμης Γιουργαντάς αυτό στο After Dark, που έχει το εξομολογητήριο. Δεν ξέρω αν έχετε δει την εκπομπή, την τηλεοπτική. Παίζει στο Sky. Βασικά είναι η τρίτη χρονιά που ξεκινάει. Την Παρασκευή ξεκινάει. Την Παρασκευή είναι η πρεμιέρα στις 12.30 το βράδυ, μέσα από τη συχνότητα του Sky. Και είναι ο Θέμης Γιουργαντάς αυτό που κάνει το MAD. Είναι ναι, και εδώ στον Αλφα, κάνει κάθε Σαββατοκύριακο μία με τρεις εκπομπή. Και δίπλα έχει φτιάξει ένα εξομολογητήριο και δίπλα είναι ο καλεσμένος και ουσιαστικά τον κάνει μια εξομολόγηση. Πώς το βλέπει ο πατέρας Χρήστος αυτό σαν ιδέα? Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα παιχνίδι, μια εκπομπή λίγο μακριά από την πραγματικότητα μιας εξομολόγησης. Μια εξομολόγηση είναι κατάθεση ψυχής. Ναι. Ξέρεις πόσο πολύ, ρε Δημητράκη, ειδικά ακόμα και αυτό το καιρό τώρα με τον καραντίνα που κλειστήκαμε όλοι μέσα και εντάξει, κάποιες ώρες βασανιζόμαστε, κάποιες ώρες τα απολαμβάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω και εγώ χρόνο που μέσα από τα τηλέφωνά τους και ακόμα και από τις δυνατότητες σήμερα των βιντεοκλήσεων μου βγάζουν τόσο πολύ τον εσωτερικό τους κόσμο. Ξεκινάμε με κλάματα και τελειώνουμε πετώντας. Συνδέεστε τώρα με Skype και κάνετε εξομολόγηση τρεντική. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο γιατί έχω και εγώ χρόνο. Αυτό το καιρό δεν κάνω τίποτα άλλο. Είμαι στο σπίτι μου, προσέχω κι εγώ και όντως πρέπει να προσέχουμε. Και βρίσκω χρόνο και τους τον χαρίζω. Είναι μοναδικό. Μοναδικό να ακούσει έναν άνθρωπο από την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό, μέσα από τα τρελά βιντεάκια που έχω κυκλοφορήσει. Αρχίζω σιγά σιγά και αποκτάω και άλλους φίλους. Αλλά τους χαρίζομαι όμως. Εκεί λοιπόν να σου λέει ο άλλος τον πόνο του, τα βάσανά του, τις ενοχές του, τις τύψεις του, τα διέξοδά του, και με 2-3-5-10 λέξεις, με 2-3-5-10 χαμόγελα και με 2-3-5-10 χαζομαρίτσες από μέρους μου, δεν κοιτάω να το σοβαρεύω, να νιώθει καλύτερα και να το φτιάχνει. Βλέπεις ο άλλος μετά στο τέλος να σου στέλνει φιλιά, να δακρύζει από χαρά πλέον, να δακρύζει από συγκίνηση, και μετά να παίρνεις κάτι μνήματα και να λέει: αχ ρε πάτερ,
πόσο χάρηκα σήμερα. Πετάω και το χαρίζω στα παιδιά μου. Ακούτε πάντα το αγαπημένο στο ραδιόφωνο. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Έτσι, ερωτικά και με μπαλάντες θα το πάμε. Στην παρέα μας είναι ο Πάτερ Χρήστος, ο αγαπημένος παπάς της νεολαίας, ο Παπαπάουκ για τους νέους, έτσι όπως τον έχουν αγαπήσει. Χιλιάδες views στο YouTube. Όταν σας βλέπουν στην Τούμπα, ο κόσμος χαίρεται πάρα πολύ. Τώρα με όλα αυτά που γίνονται με την απαγόρευση. Εγώ πάντως χαίρομαι πιο πολύ. Όταν πηγαίνεις στην Τούμπα. Με τον κόσμο όλο αυτό το τρελό, δηλαδή η τρέλα αυτού του κόσμου είναι εντάξει, σε απογειώνει. Πολλά συνθήματα, είναι τρελός ο παπάς και πάρα πολλά άλλα. Τέσσερα θέλει ο παπάς και ένα ακόμα τελικά. Που δεν μπορούμε να πούμε τώρα εδώ. Όχι, ναι. Μέχρι τη μέση είναι γνωστό. Γεια σου, παπά. Γεια σου, παπά. Μέχρι εκεί λέμε, από εκεί και πέρα μετά δεν μπορούμε να το πούμε. Μετά λιμάνι της Ελλάδος. Μπείτε στο YouTube να το δείτε. Λοιπόν, Παυλάρα, ο λόγος σε εσένα. Λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση, πολύ θετική, το γεγονός αυτό που είπατε με τις εξομολογίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω Skype. Και θα ήθελα πολύ, αν το θέλετε και εσείς, να μοιραστείτε μαζί μας κάποια έτσι παραδείγματα. Παυλάκι μου, όλο αυτό το καιρό της καραντίνας προσπάθησα να δοθώ στον κόσμο, γιατί κατάλαβα πολύ νωρίς πόσο πολύ θα υποφέρουν αρκετοί άνθρωποι. Ψυχολογικά. Με την πίεση όλο αυτό που γίνεται. Ναι, προφανώς. Ειδικά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για εδώ στη Θεσσαλονίκη τα τηλέφωνα ήταν σε ένα ποσοστό μπορεί και πάνω από τα 7 στα 10 με απαιτήσεις των ανθρώπων με πόνο, με δάκρυα. Παπά μου κάνε προσευχή για τον πατέρα μου μόλις τον πήραν στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Παπά κάνε προσευχή για τη μάνα μου διότι μόλις μας είπανε ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μπαίνει εντατική. Ναι, ναι. Παπά μου κάνε αυτό, παπά μου κάνε εκείνο. Προσευχή, ονόματα, ονόματα, προσευχή. Προσευχή, ονόματα, ονόματα, προσευχή. Ζούσα μια κατάσταση που είχε αρχίσει λίγο και μένα να με σοκάρει. Λέω τι γίνεται, που φτάσαμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Επιτρέψτε μου να πω 2-3 παραδείγματα για να δείτε όλοι πόσο βαθιά ήταν εκείνες οι στιγμές η κρίση σε αυτή την πόλη. Με παίρνουν μια στιγμή δύο παιδιά, δύο παλικάρια, 16 και 17 χρονών και μου λένε παπά Χρήστο, κλαίγοντας προσπαθούσα να τη σταματήσω, προσπαθούσα. Μου λένε παπά Χρήστο, δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε γιατί η μάνα μας μπήκε στο νοσοκομείο πριν μια εβδομάδα. Σήμερα μόλις μας ειδοποίησαν, είχε μπει ο πατέρας μου πιο νωρίς, μας ειδοποίησαν ότι ο πατέρας μας πέθανε και εμείς είμαστε μόνα μας στο σπίτι. Είμαστε μόνα μας επειδή υπήρχε κορονοϊός. Δεν υπήρχε και κανένας, δεν μπορεί να έρχεται κανένας συγγενής και φίλος και είμαστε μόνοι μας. Τι θα κάνουμε με τον πατέρα μας, πώς θα τον κυδέψουμε, πού θα τον πάμε. Πήραμε τηλέφωνο και εκεί, μικρά παιδιά ήταν, πήραμε τηλέφωνο και μας είπανε αυτό, ναι. Ότι μην ανησυχείτε, δεν θα τον δείτε εσείς καν, θα το κανονίσουμε εμείς να κυδευτεί. Και το τρίτο το χειρότερο ρε παπά, εμείς δεν θα τον δούμε καθόλου. 15 μέρες τώρα ο παπάς δεν τον είδαμε καθόλου, ούτε μιλήσαμε ούτε κάναμε. Και η μάνα μας ξέρει ή δεν ξέρει ότι ο πατέρας μας πέθανε. Μετά από λίγο με παίρνουν και μου λένε Πα Χρήστο, όμως ντρεπόμαστε, αλλά θα σου πούμε και κάτι ακόμη. Έφυγε ο πατέρας και η μάνα έτσι εκτάκτως. Και εμείς μείναμε χωρίς μία δεκάρα, χωρίς τίποτα. Και δεν έχουμε ό,τι είχαμε στο σπίτι, μαγειρέψαμε, δεν έχουμε να φάμε. Έφυγα από τον τρίλοφο, πήγα, τους έδωσα κάποια λεφτά και κάποια απλά πράγματα που πάντα έχω μαζί μου για φαγητό. Ναι. Μετά από λίγες μέρες με παίρνει ένα άλλο τηλέφωνο. Παπά μου, έκλαιγε άντρας ολόκληρος. Παπά μου, σε παρακαλώ, κάνε προσευχή. Είμαι από το τάδε μέρος, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Έχω, λέει, 300 πρόβατα, με αυτά ζω την οικογένειά μου. Και άκουρε, παπά, τι έπαθα. Η γυναίκα μου πήγε πριν λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Έχω 3 παιδιά ανήλικα, μικρά, το μεγαλύτερο είναι 11 χρονών και το μικρότερο είναι 6. Και αυτή τη στιγμή με παίρνουν με 39 πυρετό να με πάνε στο νοσοκομείο και εμένα. Ρε παπά, πού θα αφήσω τα παιδιά μου και πού θα αφήσω και τα ζωντανά μου και αυτά τα πονάω, γιατί αν εγώ γυρίσω και έχουν ψοφήσει, εγώ τι θα κάνω μετά την οικογένειά μου. Του λέω Νικολάκη μου,
κάνουμε πολύ προσευχή εμείς απ' έξω, να το ξέρεις, κάνε και εσύ εκεί που θα σε πάνε. Και ευτυχώς με παίρνει μετά από μία μέρα και μου λέει, παπά Χρήστο, έπεσε ο πυρετός και μου είπαν ότι δεν έχω κορονοϊό και βγαίνω σήμερα. Από τότε κάθε πρωί με παίρνει και μου λέει, παπά μου, ευχαριστώ, καλημέρα. Παπά μου, ευχαριστώ, καλημέρα. Με έσωσες. Επιστρέψαμε στα στούντιο του Radio Alpha 6,5. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι μαγικό όλο αυτό που ζούμε. 28 λεπτά μετά τη μία, ο πατέρας Χρήστος είναι ακόμα εδώ μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή έχει και τη μορφή μιας εξομολόγησης στα FM. Αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο για όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Παύλο, λόγω σε εσένα, ήθελες να ρωτήσεις κάτι τον πατέρα Χρήστο. Νομίζω πως έχει να πει ακόμα μια ιστορία η οποία είναι τώρα εν εξελίξει κιόλας και νομίζω μας ενδιαφέρει και εμάς και τους ακροατές πάρα πολύ. Προχθές με παίρνει τηλέφωνο ένα κοριτσάκι. Έκλαιγε. Κάποια στιγμή σταματάει και μου λέει, πάτερ μου, βοήθησε. Σκέφτομαι να πηδήξω στο κενό. Δεν αντέχω άλλο. Λέω, καρδούλα μου, σου θυσιάζομαι. Όσες ώρες με θέλεις είμαι εκεί. Κάτσε να κουβεντιάσουμε. Και αρχίζει και τι μου λέει. Πέθαναν και οι δυο οι δικοί μου. Ο ένας στον πρώτο κορονοϊό. Η μάνα μου. Ο πατέρας μου στο δεύτερο. Έμεινα μόνη μου. Και δεν μπορώ, ρε πάντερ, τη μονάξα. Είχαμε μάθει να είμαστε μια υπέροχη οικογένεια. Και τώρα κάθισα, κουβεντιάσαμε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6.30 το πρωί. Είπαμε. Έκοψα κομμάτια πολλά από την καρδιά μου και της τα χάρισα. Ξαναμιλήσαμε χτες. Ξαναμιλήσαμε χτες το βράδυ. Ξαναμιλήσαμε σήμερα το πρωί. Και είδα ότι έσκασε λίγο στο χείλι της ένα χαμόγελο. Δάκρυσα εκείνη την ώρα. Και μου λέει, πάτερ, γιατί κλαις? Γιατί, καρδούλα μου, είδα ότι θα πορευτούμε μαζί και άρχισε αυτή να κλαίει. Ζω, ρε παιδιά, ζω, φίλοι μου ακροατές, πολλές τέτοιες στιγμές. Και πόσο δύναμη χρειάζεται ένας πατέρας για να τις ακούει όλες αυτές και αλλά, να με καθαρό μυαλό την καλύτερη. Αλλά όμως ζω και άλλες υπέροχες στιγμές και σας παρακαλώ όλους, μην με ξεχνάτε, μωρέ. Πάρτε με τηλέφωνο να μου δίνετε μια όμορφη καλημέρα. Τη θέλω, την έχω ανάγκη για να τη γυρίσω πίσω σε όλα αυτά τα παιδιά που υποφέρουν. Σε όλους αυτούς τους γονείς, τους μικρούς, τους μεγάλους, τους νέους, τους κοντινούς, τους μακρινούς, τους άγνωστους. Τη δικιά σας καλημέρα θα τη γυρίζω κάθε φορά πίσω σε αυτούς που υποφέρουν. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πατέρας Χρήστος, φίλες και φίλοι, με τέτοια ενέργεια και τόσο μεγάλη ψυχική δύναμη, είναι εδώ μαζί μας στον Alpha Radio 6,5. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, πατέρα Χρήστο, για αυτή την πολύ ξεχωριστή εκπομπή. Ξέρετε, συνήθως οι εκπομπές μας είναι πιο τρελιάρικες, με πολύ χαβαλέ, πολύ γέλιο, τραγούδια, χορούς κλπ. Αλλά η σημερινή νομίζω ότι θα μείνει στην μνήμη όλων μας εδώ στον Alpha Radio 6,5, διότι ακούμε πολύ ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα και πράγματα τα οποία μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Τότε, Δημητράκη μου, να ζητήσω τότε μια χάρη. Να έρθω όμως και σε μια τέτοια εκπομπή. Να βγάλω και εγώ μετά την το διαφημιστικό διάλειμμα. Άμα θέλεις, εδώ πέρα το κάνουμε Τέξας. Μη στεναχωριέσαι. Να βγάλω και εγώ την τρέλα μου. Θα γίνει χαμός. Για να δουν όλοι ότι ο Παπαχρήστος. Θες να το κάνουμε τούμπα εδώ, θα το κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πυρσούς και συνθήματα, φίλες και φίλοι. Αλφα 96,5. Ακούγεται δυνατά. 38 λεπτά μετά τη μία, είμαστε πάντα στον αέρα της πόλης. Ο Δημήτρης Γαλανίδης, ο Παύλος Δραφόπουλος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ο πατέρας Χρήστος είναι εδώ μαζί μας. Η αγάπη και τα μηνύματα που έχετε στείλει είναι πάρα πολλά. Επίσης να πω ότι η φίλη Κωνσταντίνα, η οποία έστειλε και μήνυμα, ήταν στο κέντρο, ανέβηκε πάνω στα στούντιο του Radio Alpha 96,5 και ήρθε εδώ να δει τον αγαπημένο της πατέρα, τον πνευματικό της, όπως μας είπε και στο μήνυμα. Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλώς όρισες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που λοιπόν, είσαι εδώ. Λοιπόν, με την Κωνσταντίνα τώρα χάνετε που δεν έχετε και εικόνα. Εικόνα. Δεύτερον, η Κωνσταντίνα, που όπου μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, είναι από τα παιδιά εκείνα που γράψαμε ατελείωτες ώρες κουβέντα. Μικρά θέματα, θεματάκια, θεματάρες, ιστορίες, κουβέντα, ατελείωτες με αυτήν και με το τέρι της τότε και όλα αυτά. Ατελείωτες όμως. Και όταν την είδα τώρα, είναι αυτό που λες, κατεβαίνει ο άγγελος από τον ουρανό και ξαγκαλιάζει. Τσοκνάτος. Και λέω, ξανθός άγγελος κιόλας. Είναι δυνατόν έτσι να τρέχουν στο στούντιο. Λοιπόν, θα το γεμίσουμε το στούντιο με κόσμο από εδώ και πέρα. Την άλλη εγώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, πατέρα Χρήστο, έτσι, δύο πολύ μικρά λόγια, Κωνσταντίνα μου. Από απόσταση. Δεν χρειάζεται να έρθεις κοντά, γιατί είναι και αυτό που ντρέπεσαι λίγο το μικρόφωνο. Εντάξει, λογικό. Πρώτη φορά μπαίνεις σε ραδιοφωνικό στούντιο. Έτσι, δύο μικρά λόγια, πώς όταν είδες, ρε παιδί μου, ότι σήκωσα το story ότι ο πατέρα Χρήστο ήταν εδώ, τι ένιωσες, γιατί μου έστειλες και προσωπικό μήνυμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που ένιωσα. Είναι αυτό που νιώθω πάντα όταν ακούω αυτή τη φωνή του ανθρώπου και κυρίως είναι όταν αυτός ο άνθρωπος σε αντικρίζει και απλά σε αγκαλιάζει. Δεν υπάρχει. Σου μεταδίδει κάτι μοναδικό και δεν το λέω γιατί είναι μπροστά, το λέω γιατί τον γνωρίζω χρόνια. Είναι κάτι μοναδικό και νομίζω ότι ο κάθε ένας θα πρέπει να επιδιώξει έστω μία επικοινωνία, μία επαφή. Εγώ θέλω να χειροκροτήσω την σχέση την οποία έχετε οι δυο σας και όλοι εδώ στο στούντιο του Radio Alpha 365, γιατί νιώθω κάτι υπέροχο, νιώθω κάτι μοναδικό και χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα αυτά. Ξέρεις, Δημητράκη μου, που ζούμε ξέρεις, εδώ στον Δημητράκη μου, αυτό που είδατε τώρα με την Κωνσταντίνα που όρμηξε και με αγκάλιασε, γίνεται με χιλιάδες κόσμο και λέω τι γίνεται ρε παιδί. Από οπουδήποτε να έρθουν, οποιοδήποτε, δηλαδή ξεκινάνε, να σου πω ένα γεγονός τώρα, ξεκινάει ένα παιδάκι, ένας νεαρός 25 χρονών, από την Αθήνα, κάθε τόσο και έρχεται να με δει. Όταν του είπα, του λέω, κάτσε ρε μεγάλε, γιατί, τι λες ρε Πατ, εγώ φεύγω και πετάω. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, με παίρνει τηλέφωνο, που εξομολογείς αύριο, Πάτερ, του λέω, στην Σαρακίνα, τι ώρες αυτές, πολύ ωραία. Αυτός τα ήξερε, αλλά ήθελε να το επιβεβαιώσει. Ξεκινάει, έρχεται Σάββατο πρωί. Συζητάμε καμιά ωρίτσα, μιλάμε, ωραίο, ένα παλικάρι, είπε πράγματα, λάθη, λαθάρες, ιστορίες, τον αγκάλιασα, τον ξαναγκάλιασα. Του λέω μετά, από πού είσαι? Λέει Αθήνα. Τι λες, ρε, του λέω. Ήταν από τον Πειραιά? Όχι. Και, όχι, άκου, όχι, είναι ακόμα χειρότερο. Λέω, και πες μου λίγο και τι ομάδα είσαι. Α, πάτε εδώ τώρα, αρχίσει η κόντρα μας. Είμαι στους οργανωμένους του Παναθηναϊκού. Στους οργανωμένους όμως. Αφού μου είπε και από εκεί μέσα και εσείς είπατε για ένα κάπα δεν θα τα χαλάσουμε. Τι θεωρούσε αυτό στα λάθη του. Και ξαναγκαλιαστήκαμε και τον χαιρέτησα. Του λέω τώρα θα πας, ήταν καλοκαίρι πέρυσι. Θα πας Χαλκιδική, θα πας κάπου, θα μείνεις. Όχι πάτε, επιστρέφω. Καλά του λέω, κύριε, θες μόνον γι' αυτό. Τι λες ρε πάτε. Στην άκρη της γης θα ερχόμουν για να εξομολογηθώ σε σένα. Κοιτάω τώρα να δω, έχεις λεφτά, τι θα κάνεις, του λέω για φαγητό, για τέτοια. Γιατί έβγαλε κάτι ψηλά που είχε και τα κοιτούσε στο χέρι. Μου λέει, δεν πειράζει, δεν θα φάω. Του λέω, γιατί δεν θα φας? Και ακούστε ρε, ακούστε τι μου είπε. Μου λέει, ξεκίνησα λέει Παρασκευή βράδυ με το τρένο και είπα, θα επιστρέψω Κυριακή πρωί να κοινωνήσω σε μια εκκλησία στην Αθήνα, αλλά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, εκτός από νερό, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη, δεν θα φάω τίποτε. Γιατί θέλω ρε παπά, πεντακάθαρος να πάω τώρα να κοινωνήσω. Ωραίος. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μόλις τελειώσει ο κορονοϊός, θα σου ξανάρχομαι. Δεν την κλειτώνεις. Έρχονται λοιπόν κόσμος από όλη, ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα, την κεντρική Ελλάδα εδώ, με παίρνουν τηλέφωνα, τρελαίνομαι μαζί τους, χαίρομαι, πετάω. Και λέω, αχ Θεέ μου, τι δώρα μου κάνεις. Είναι δυνατόν ο Θεός να σου κάνει δώρα σαν τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, τον Γιώργο, τον Χρήστο, την Ελπίδα, τον ένα, τον άλλο. Και εσύ μωρέ να μην πετάς. Πετάω, ναι ρε εσύ. Άντε, μπράβο, πετάω. Ρε, πάμε σε μουσική φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3 στην παρέα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο πατέρας Χρήστος είναι στη συντροφιά μας.
Επιστρέψαμε στα στούντο του Radio Alpha 96,5. Χαίρεστε ιδιαίτερα για αυτή την διαφορετική εκπομπή που έχουμε εδώ στον Alpha Radio 96,5. Ο πατέρας Χρήστος, ο Παπαπάουκ, ο αγαπημένος παπάς της νεολαίας, είναι στα αριστερά μου. Παρέα και με τον Παύλο Ραμφόπουλο φυσικά, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την πολύ ξεχωριστή και μοναδική εκπομπή. Πατέρα Χρήστο, πολλά μηνύματα από τους φίλους, πολλά check-in, πολλά tag. Η Κωνσταντίνα ήρθε και εδώ στο στούντο να σε δει από κοντά, να σε αγκαλιάσει. Πραγματικά, πώς νιώθεις για όλη αυτή την αγάπη που έχει ο κόσμος ως προς το πρόσωπό σου? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο στη γη, και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της αγκαλιάς, ναι, ακριβώς. Και μιλάμε για αγκαλιά 21 Ιανουαρίου. Όλοι με πειράζουν ότι είμαι ο παπάς της αγκαλιάς. Θυμάμαι μου έλεγε ο Γερο Παΐσιος, όταν το ρωτούσαμε, ρε Γερόντα, τι να διδάσκουμε στον κόσμο, τι να λέμε ως παπάδες, ως θεολόγοι, όσος. Και έλεγε μια ατάκα που εμένα στην αρχή με σοκάρισε. Λέω, τι λέει αυτήν ένας ασκητής? Λέει, αχ παιδάκι μου, αυτά που μπορείς να κερδίσεις από τον άλλον με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα κερδίσεις με τίποτα. Όσα λεφτά και να έχεις. Ό,τι και να κάνεις. Πολλά λεφτά του κόσμου, ούτε στο κήρυγμα, αυτό, στον διδάσκει, τον κάνεις τον άλλον, δεν σε ακούει. Τον αγκαλιάζεις, τον χαίρεσαι. Είναι εκείνο το πράγμα που στην παραβολή του ασώτου Υιού έρχεται ο άσωτος εκείνος εκ το ρεμάλι της κοινωνίας, και ο πατέρας που προσωποποιείται εδώ, ο Θεός πατέρας, τρέχει και τι κάνει? Επέπεσε, λέει, επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Τον αγκάλιασε και τον τρέλανε στα φιλιά του. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός πρέπει να είναι και ο παπάς. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα? Να πεις λόγια, κανένας δεν ακούτε, εμείς ακούμε. Τι όμως όταν νοιαζόμαστε, μου έρχεται η άλλη από εδώ, σαρακίνα από εξομολόγο, που είναι πόσα λεπτά, 40 λεπτά, κάθεται και κάνα δύο ώρες την ώρα περιμένει, και μπαίνει μέσα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκας, και μου λέει, είτε είναι γυναίκα, και μου λέει, παπά, δεν θέλω τίποτα να μου πεις, κάνε με 3 λεπτά μια αγκαλιά, διάβασέ μου την ευχούλα και να πάω στο καλό. Φτάνει η αγκαλιά να πει τα πάντα. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε οι άνθρωποι. Να μάθουμε να μην φοβόμαστε τον άλλον. Και κυρίως να είμαστε αληθινοί, ειλικρινείς, ωραίοι. Είναι μαγικό όλο αυτό που λες, πατέρα Χρήστο. Ειδικά σήμερα, 5η 21 Ιανουαρίου, Παγκόσμια ημέρα της αγκαλιάς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ξέρω ότι πιέζεσαι πάρα πολύ χρονικά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ώρα. Όχι, πιέζομαι, γιατί έχω μια ωραία κουβέντα με την Χριστίνα τη Μαλέλη, που είναι ιδιοκτήτρια εδώ. Και θέλουμε να επεκτείνουμε τη σχέση μας, τη σχέση μου με το σταθμό σας. Γιατί μ' άρεσε αυτό ο σταθμός, μ' άρεσε αυτό το περιβάλλον, μ' αρέσει η τρέλα σας εδώ όλοι, και θέλω να είμαι κι εγώ εδώ ένα κομματάκι. Με μεγάλη μας χαρά. Από αυτή την παρέα. Αυτό είναι ένα πάρα είναι πολύ που λένε, ωραίο νέο. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Θα είμαι πιο πολύ. Όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε εδώ μέσα, μπορώ να παίξω. Παιχνιδάκι. Ένα ευχέλιο θα ήταν ωραία να κάνουμε έτσι την άλλη εβδομάδα, γιατί να είμαστε. Το κάνουμε εδώ. Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Μόνο εύκολο. Θα ήταν ωραίο έτσι όλους τους χώρους, γιατί έχουμε φτιάξει και το καινούργιο στούντιο εδώ, το τηλεοπτικό αριστερά. Και αυτό το ραδιοφωνικό είναι καινούργιο. Διαρκώς φτιάχνουμε καινούργια πραγματάκια εδώ στον Radio Alpha 96,5. Και ιδανικά θα ήταν τέλεια να μας. Θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή και εγώ, να κάνουμε ένα γεσμό. Προσθέτω και εγώ την αγάπη μου, την καρδιά μου, αλλά και την τρέλα μου μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Χρήστο. Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως πάμε, εγώ θα ήθελα να δεσμευτώ δημοσίως και με όλη μου την αγάπη σας το λέω, πατέρα Χρήστο. Θα έρθω να σας συναντήσω στην Σαρακίνα, το κοντινό χωριό, λίγο δίπλα από τον Χορτιάτη, με τους 15 κατοίκους. Με μεγάλη μου χαρά να έρθω να σας συναντήσω εκεί στην εκκλησία και να τα πούμε και εκτός ραδιοφώνου. Γιατί όταν... δύο φορές έχουμε συναντηθεί και οι δύο ήταν στο ραδιοφωνικό στούντιο. Όταν τελειώσει ο κορονοϊός και μας πούνε πλήρως φτούξε ελευθερία, υπόσχομαι στον κόσμο ένα γλέντι στην πλατεία της Σαρακίνας μετά τη λειτουργία. Μαγικό. Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα όλη πολύ. Νύχτα. Για αφημίσεις και επιστρέφουμε. Άκου τώρα. Για να το πω παράδειγμα. Λίγο πριν τον κορονοϊό, δηλαδή το Πάσχα, όχι αυτό που μας πέρασε που ήμασταν όλοι κλειδωμένοι μέσα, το προηγούμενο, τι είχα κάνει τυχαία έτσι από τρέλα. Τελειώνοντας η λειτουργία η Αναστάση με το βράδυ, στις 1.30 ώρα τα μεσάνυχτα, είχα πάρει 100 κιλά σικοταριές, τα είχα κάνει μαγειρίτσα, 20 αρνιά τα είχα ψήσει, αυγά, τυριά, κρασί, γλέντι. Και το είχαμε γλεντήσει μέχρι το πρωί. Ήταν το τελευταίο ελεύθερο Πάσχα. Και τα πρώτα
ελεύθερα, τις ελεύθερες γιορτές θα τις γλεντάμε μέρες και μέρες. Αντε να είστε καλά. Ευχαριστούμε.